Αντεμουσία χτες, στο ρυθμό 949. Όλους να πανηγυρίσουμε, να φωνάξουμε και πάνω απ' όλα να νιώσουμε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Και φυσικά μιλάμε για τη μοναδική Έλενα Παπαρίζου. 23 μέρες μετά το θρίαμβό της στο Κίεβο, τη συναντήσαμε στο ρυθμό 949, στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την επιστροφή της από τη Σουηδία. Και δεν χάσαμε την ευκαιρία να τη ρωτήσουμε αν τελικά θα είναι αυτή η παρουσιάστρια για την Eurovision του 2006 στην Ελλάδα, αν παντρεύεται και πότε, διεθνή καριέρα και ποια είναι τα σχέδιά της και τι έχει να απαντήσει στους επικριτές. Τεστις. Φύγαμε! Θα παρουσιάσεις την Eurovision 2006 μαζί με τον κύριο Ιάγα, αληθεύει? Δεν αληθεύει τίποτα μέχρι στιγμής. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για αυτή την δήλωση. Για να φύγω πρέπει να μου πεις αν θα παντρευτείς, πότε, την εκκλησία, την ώρα, απλά πράγματα. Όχι, το 2005. Το 2006 μπορεί. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην γκρινιάζουμε πολύ, δεν μας κάνει καλό, στην τελική δεν μας κάνει καλό, γιατί όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο καλύτερα θα πηγαίνουμε. Και αυτό νομίζω ήταν και πολύ ζωντανό παράδειγμα η Eurovision, γιατί μόλις είχε γίνει η ανάθεση, είχα ζητήσει όλοι οι Έλληνες να είμαστε μαζί, να μην έχουμε γκρινιές, όλα τα πράγματα πάνε ήρεμα. Κάπου λίγο ξεκίνησε λίγο στραβά. Με το τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη που το αγαπάω και θα γίνει το επόμενο βίντεο κλιπ και όλο αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια εθνική νίκη. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει βάλει την υπογραφή της σαν χώρα. Για όσους δεν θέλουν να είναι μια εθνική νίκη ή αν δεν θέλουν να είναι ένα τέτοιο τραγούδι που να εκπροσωπεί την Ελλάδα, δεν έχω καμία αντίρρηση μαζί τους. Εγώ το στηρίζω όμως. Αλλιώς δεν θα πήγαινα να ερμηνεύσω το My Number One στη Eurovision. Λίγο γκρινιάζουμε, δεν μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι το γλέντι μας που έχουμε μέσα μας κερδίζει και νικάει την γκρίνια μας. Έχω πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε το τηλεφώνημα της Νάρα Μούσκορη πριν να βγω στη σκηνή. Σάκης Ρουβά, οπωσδήποτε. Τι είπε ο Σάκης? Αυτά δεν τα λέω. Τι μου είπε ο Σάκης, δεν στα λέω αυτά. Η Έλλη Κοκκίνου, Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Έχω πάρει πολύ θετικά μηνύματα από συναδέρφους. Χαίρομαι πάρα πολύ. Διακοπές δεν θα κάνω φέτος, εγώ κλείνω νομίζω 7 χρόνια να κάνω διακοπές, όχι 6 χρόνια, λυπάμαι λίγο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι συγκεκριμένη στιγμή περνάω μια φάση που νομίζω θα με κάνει καλό. Δηλαδή λέγοντας ότι θα παραβρεθώ σε όλη στην Ευρώπη όσο μπορώ, να προμοτάρω το My Number One και το δίσκο μου, όλα αυτά και με το καλό να πάνε καλά.